Το βλέπεις για όπτην αυτό. Εσύ έχεις μιλήσει και για την προσωπική σου ζωή. Όταν γνωρίζεις κάποιον, μετά πρέπει να του πεις κάποια πράγματα. Γιατί να του πω? Δεν το έχω δεδομένο να το πω ξανά. Άμα είναι το εξηγώ, να κάνω και ένα τατουά στο μέτωπο να το βλέπει πριν έρθει. Έχει να γκουγκλάρει, να δει κάτι και να μην σε ξαναπάρει τηλέφωνο. Α, ναι, έχει γίνει και αυτό. Στη δική μου φάση, άμα το δει στο Google, εντάξει, μπορεί να φάει ξενέρα. Αλλά για φαντάσου και ένα άντρα να μάθει ότι η γκόμενα το έχει πάει με άλλου 100 άντρε πριν από αυτόν. Πάλι θα την αφήσει. Το ίδιο πράγμα είναι. Και όσο και για την αλλαγή φύλου. Δεν θα ξαναπώ αν την έκανα, δεν την έκανα. Είμαι η Μίνα και φαίνομαι γυναίκα. Μια εγχείρηση δεν σε κάνει γυναίκα στο πρόσωπο. Νιώθεις ότι σε αντιμετωπίζουν ως περιθώριο και φτύσιμο? Κοίταξε, από τη στιγμή που είμαι τρανς, δεν πάβει να είμαι στην Ελλάδα και τις τρανς έχουν για το περιθώριο. Έχεις σκεφτεί να υιοθετήσεις παιδί? Αν είχα λεφτά, δηλαδή αν είχα ένα background από πίσω μου καλό και δυνατό, ναι, θα είχα πάρει όχι μόνο ένα. Πιστεύω ότι θα είχα λυτρώσει πάρα πολλά παιδιά που είναι μες στα ιδρύματα. Τώρα τελευταία βγαίνουν πολλοί, κάποιοι μάλλον, εκπρόσωποι της Εκκλησίας και μιλούν χυδαίοι για τους ομοφυλόφιλους, όπως ο Αμβρόσιος. Ο Αμβρόσιος, στη δική μου λογική, δεν είναι κριτής για να μπορεί να βγει και να πει αυτές τις λέξεις. Συνήθως λένε ότι έχουμε το διαβολάκι και το αγγελάκι. Ο Χριστός ή ο Θεός δεν θα το έλεγε ποτέ στο αυτί του, ξεστόμησε τέτοια κουβέντα για τους ομοφυλόφιλους. Μάλλον ο διάβολος του τα λέει. Και σε αυτή τη φάση αντιπροσωπεύει το διάβολο για μένα. Γιατί μόνο ο διάβολος θα μπορούσε να πει να βλέπετε το δημιούργημα του Θεού και να λέτε φτύστε το. Και θα ήθελα, αν πραγματικά υπάρχει κόλαση και παράδεισος, γιατί εγώ στην κόλαση θα πάω, γιατί είμαι και αμαρτωλή, να έβλεπα τον Αμβρόσιο να τον κρεμάει έτσι ο Θεός. Να το. Λοιπόν, παιδί, έχει ανοίξει πολλά θέματα τώρα. Πάρα εδώ πέρα πλάκα.